Παραστέκει τους ηγέτες οι οποίοι δεν σταματούν να διεκδικούν για τις ανάγκες τους και ας έχουν περάσει 6 μήνες από τις καταστροφικές πλημμύρες. Ένας χρόνος πανδημίας και η κυβέρνηση άφησε εκτεθειμένο το ελάχιστο υγειονομικό προσωπικό να εξυπηρετεί εκατοντάδες κρούσματα με κορονοϊό από το δεύτερο ακόμα κύμα της πανδημίας. Η MedCOVID και non-COVID στο νοσοκομείο της πόλης μας και όλης της Θεσσαλίας ήταν κατηλημμένες για 2 μήνες συνεχόμενα. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα που είμαστε στο κέντρο κύμα της πανδημίας. Η περιφέρεια μαζί με τη διοίκηση του νοσοκομείου ανακοίνωσαν τη δημιουργία 4 κλινών ΜΕΘ χωρίς να περιλαμβάνει εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Έτσι έγινε και με την προηγούμενη δημιουργία ΜΕΘ COVID. Η διοίκηση του νοσοκομείου Καρδίτσας μαζί με το Υπουργείο Υγείας αποφάσισε τη λειτουργία των τακτικών χειρουργείων στο 30% και το παρουσιάζουν ως κατάκτησή τους. Ουσιαστικά είναι τραγική ειρωνία για τους εργαζόμενους και τους ασθενείς, διότι αυτό που έκαναν ήταν να μετατρέψουν το νοσοκομείο σε νοσοκομείο μιας νόσου και όλες οι ανάγκες για την υγεία του λαού να πάνε πίσω και σε πολλές περιπτώσεις να έχουμε τραγικά αποτελέσματα. Τα κέντρα υγείας του νομού μας μπήκαν στη μάχη των εμβολιασμών χάρη στη δουλειά των ίδιων των υγειονομικών. Ξεκίνησα με το ήδη υπάρχουν και ελάχιστο προσωπικό, ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό και άλλο. Και χάρη στις κινητοποιήσεις μας, με τις οποίες αναδείξαμε τα προβλήματα και τις ελλείψεις, πετύχαμε κάποιες προσλήψεις που θα δώσουν ανάσα στο ήδη επιβαρημένο προσωπικό. Η κατάσταση στην Αττική δείχνει το αδιέξοδο που έχει οδηγήσει η πολιτική εμπορευματοποίηση της υγείας με τις κατευθυντήριες οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εφαρμογή τους από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και την τωρινή. Η Νέα Δημοκρατία, σαν κυβέρνηση, δεν πήρε κανένα πραγματικό μέτρο στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ώστε να προστατέψει την υγεία του λαού. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και να υψώνει αντιπολιτευτικό λόγο, όλοι ξέρουμε ότι όταν ήταν στην κυβέρνηση δεν έκανε προσλήψεις. Δεν άνοιξε νοσοκομεία και κλινικές που είχαν κλείσει, αλλά αντίθετα θεσμοδότησε τη λογική του κόστους ωφέλους και με νόμο. Όλα αυτά δείχνουν ότι η πραγματική και άμεση λύση είναι η επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Και όταν λέμε ιδιωτικό τομέα, μιλάμε για τις απλές κλινικές και τις κλίνες ΜΕΘ χωρίς αποζημίωση. Η επίταξη πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με μαζικές προσλήψεις προσωπικού με βάση τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση είναι η ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών και εξοπλισμών στις δομές υγείας. Ειδικά στο νομό μας, με τις καταστροφικές πλημμύρες, είδαμε να γκρεμίζεται το κέντρο υγείας Μουζακίου, να πλημμυρίσουν τα χειρουργεία και τα υπόγεια του νοσοκομείου μας και να τρέχουν νερά από τα ταβάνια. Δεν φτάνει αυτό, μετά από μήνες είχαμε το σεισμό στο διπλανό νομό στη Λάρισα που επηρέασε και το νομό μας. Παρ' όλα αυτά δεν έχει γίνει κανένας αντισεισμικός έλεγχος. Ο αγώνας μας είναι κοινός. Έχει και θα έχει συνέχεια. Γιατί ο αντίπαλός μας είναι κοινός και δεν είναι άλλος από την πολιτική που αφήνει απροστάτευτη τη ζωή και την υγεία των οικογενειών μας, τη δουλειά μας και την περιουσία μας. Εμείς δεν βάζουμε τις ανάγκες μας στο ζύγι κόστος-όφελος. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μέχρι να δικαιωθούμε.